Κύριε Καρκούλη, κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Βερβαίνων, καλή χρονιά καταρχάς, υγεία και για το χωριό σας και για εσάς προσωπικά και για την οικογένειά σας. Μια μεγάλη ιστορική μέρα ξημέρωσε πριν μερικές εβδομάδες για τα Βέρβαινα, καθώς η μάχη των Βερβαίνων απέκτησε δικό της προεδρικό διάταγμα και καθιερώθηκε πλέον η Κυριακή που προηγείται τις 8 Μαΐου κάθε έτους ως δημόσια εορτή της τοπικής σημασίας για την κοινότητα των Βερβαίνων. Δύο λόγια για αυτήν την ιστορική απόφαση για το χωριό σας. Πρώτα απ' όλα, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να είμαστε σήμερα εδώ, θέλω να στείλω τα χρόνια πολλά στους απανταχού Βερβαινιώτες, όπου και αν βρίσκονται, να τους ευχηθώ να έχουμε καλή χρονιά και υγεία. Στο θέμα τώρα που θέλουμε να συζητήσουμε, θεωρώ ότι η μέρα αυτή, ότι είναι μία από τις πιο ιστορικές ημέρες των Βερβαίνων, είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια και τελικά μπορέσαμε να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η πολιτεία αναγνώρισε τη μάχη των Βερβαίνων επίσημα ως μία εθνική γιορτή. Μία μάχη η οποία για όσους δεν γνωρίζουν πρέπει να ξέρουν ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην άλωση της Τρίπολης, όσο και στην γενικότερη απελευθέρωση της Ελλάδας. Κύριε Καρκούλη, περάσαν 200 χρόνια από τότε που έγινε η μάχη, αλλά και περάσαν από όσο γνωρίζω με προσωπική έρευνα, περίπου 10 χρόνια από την ημέρα που ξεκινήσαν οι προσπάθειες να αναγνωριστεί αυτή η μάχη. 10 χρόνια κόπων και προσπαθειών. 10 χρόνια κόπων και προσπαθειών τόσο από εσάς προσωπικά, και όπως γνωρίζω ως μπροστάρι της όλης της κίνησης, ως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι και εντός Δημοβόρειας Κοινωνίας και εκτός Δημοβόρειας Κοινωνίας. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν και θα ήθελα να αναφερθούμε όμως και σε αυτές τις προσπάθειες που έγιναν και πού πέφτανε την καθυστέρηση αυτή η αναγνώριση περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι πριν τα 10 χρόνια δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια και ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος. Δεν θα απολογηθώ γι' αυτό, γιατί εγώ δεν ήμουνα. Ασφαλώς θα έπρεπε να, εκτός από τους Βερβαινιώτες που συμμετείχαν στα κοινά, θα έπρεπε και η πολιτεία όμως να αναλάβει, γιατί το θεωρώ ένα πολύ σοβαρό θέμα, ότι θα έπρεπε η μάχη αυτή να έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα γιατί άργησε να γίνει στα 10 χρόνια που αναλάβαμε εμείς. Οπωσδήποτε η γραφειοκρατία της Ελλάδας είναι τέτοια που ακόμα δεν έχει διορθωθεί όπως θα θέλαμε. Πραγματικά βοήθησαν αρκετοί άνθρωποι, τους οποίους πάρα πολλοί που δεν μπορώ να πω για έναν. Πρέπει όμως να πω για δύο ανθρώπους που θα πω τον πρώτο και τον τελευταίο. Θα πω τον πρώτο, τον αντιδήμαρχο τότε Δημήτρη Γκάβρο, ο οποίος μου έκανε την εισήγηση και προσπαθήσαμε μαζί να ξεκινήσουμε για να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και τελευταία τον υφυπουργό μας της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα τον Βλάση, ο οποίος πραγματικά με πολύ κέφι όταν ανέλαβε ασχολήθηκε να τελειώσει, να διεκπαιρεωθεί αυτή η προσπάθεια. Τα καταφέραμε. Και τα καταφέραμε σήμερα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πέρασε την εφημερίδα της κυβερνήσεως και ότι είναι μια πραγματικότητα ότι η γιορτή των Βερβαίνων πλέον είναι επίσημη. Τα καταφέρατε μετά από τόσες προσπάθειες. Τώρα όμως που τα καταφέρατε, ναι. Τι αλλάζει και πώς έχετε σκεφτεί να τιμάτε αυτή η ημέρα ως επίσημη πλέον γιορτή για το χωριό σας? Πρώτα απ' όλα αλλάζει ότι κάθε χρόνο που κάναμε τη γιορτή και ανακοινώναμε ανεπίσημα πλέον αυτή τη γιορτή που κάναμε, κάποιοι άνθρωποι έγραφαν διάφορα σχόλια τα οποία εμένα δεν μου άρεσαν, γιατί ήταν κάποια πράγματα που ήταν ψέματα. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι θα σταματήσουν τα ψέματα, υπάρχει μια ιστορική πραγματικότητα η οποία αναγνωρίστηκε πλέον από το κράτος. Και οπωσδήποτε όταν θα έρθει η μέρα αυτή να το γιορτάσουμε με συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κοινωρίας και με την Περιφέρεια που θα είναι η αρμόδιοι, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τιμήσουμε πρώτα τους ανθρώπους αυτούς που πολέμησαν και δεύτερον και να δείξουμε ότι η γιορτή αυτή που γινόταν κάθε χρόνια ότι άξιζε να γίνεται για να πάρει αυτό το τέλος που έχει σήμερα. Μου δώσατε ένα έναυσμα για την τελευταία μας ερώτηση και επειδή θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της συνεργασίας μου με το Άστρος Νιούς, το ανώνυμα τα σχόλια και πολύ γενικότερο σχολιασμό αρνητικό προς την πραγματοποίηση κάθε εορτή στα Βέρβαινα. Ο Νίκος Κοκαρκούλης, πώς αισθάνεται για αυτό το κατόρθωμα
ήταν μπροστά, να μην το κρυβόμαστε. Εγώ δεν αισθάνομαι για το κοντά. Νιώθω περήφανος που μπορέσαμε στην επί της αιτίας μου να γίνει αυτό το έργο. Δηλαδή αυτό το, μάλλον όχι το έργο, να πάρει το αποτέλεσμα αυτή η γιορτή. Εγώ το θεωρώ ότι στα 200 χρόνια ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Είπα και προηγουμένως έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό για το χωριό μας, για τους Βερβενιώτες και για αυτούς που συμμετείχαν σε όλα αυτά τις πρωτοβουλίες που γινόταν κάποια χρόνια οι αναπαραστάσεις της μάχης αυτής. Με την ελπίδα το Μάιο να μπορέσουμε να τη γιορτάσουμε. Αν είμαστε καλά, θεωρώ ότι θα έχουμε κάτι να είναι διαφορετικό από ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Και εγώ σας ευχαριστώ.